Σεβασμιότητα με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε σήμερα στο χώρο της Διακονίας και σας ευχαριστούμε για την παρουσία, τις πατρικές ευχές και την αγάπη σας που πάντοτε εκδηλώνετε. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, με τη χάρη του Θεού ο σταθμός πρώτων κοινωνικών βοηθειών της Συντροπόλεως μας, η Διακονία, λειτουργεί με επιτυχία δύο ολόκληρα χρόνια ως παράρτημα του Εσταυρωμένου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη βοήθεια της Ιεράς Μητροπόλεως, την πολύτιμη συνεργασία του Εδεσιμοτάτου Προέδρου και των μελών της Επιτροπής του Παρεκκλησίου και των 35 εθελοντών του Συλλόγου μας, κατόρθωσε να οργανώσει σε νέα βάση την προϋπάρχουσα λειτουργία του σταθμού, να ανακαινήσει τους χώρους και να βελτιώσει στο μέτρο του δυνατού τις υπηρεσίες που προσφέρει στους ενδεείς συμπολίτες μας, στα φιλόπτωχα των οριών μας, στις φυλακές, στα κρατητήρια, στα διάφορα ιδρύματα και στις κοινωνικές υπηρεσίες του νομού Αγνησίας. Ψυχή αυτής της υπηρεσίας της τοπικής μας Εκκλησίας είναι οι καλοί μας συνεργάτες, μέλη και εθελοντές του Εσταυρωμένου, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι με αξιοζήλευτη διάθεση, ζήλο, υπακοή, ανιδιοτέλεια, αγάπη και ενότητα, διακονούν χωρίς να υπολογίσουν τον κόπο και τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους αυτής. Είναι άξιοι επένων για τη συνεργασία και τη δραστηριότητά τους και ευελπιστούμε πως θα συνεχιστεί και κατά τη νέα εργοστολική περίοδο που εγγενιάσαμε σήμερα με την ακολουθία του Αγιασμού. Η Διακονία λειτουργεί σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι με την ευθύνη του κυρίου Πανταζή Γερμάνη, ο οποίος δέχεται τις προσφορές των συμπολιτών μας, δίνει πληροφορίες και επιτελεί όλες εκείνες τις εργασίες που τον αναθέτουμε. Για την εξυπηρέτηση των ιδεών αδελφών μας και όλων των υπηρεσιών με τις οποίες συνεργαζόμαστε, η Διακονία λειτουργεί 3 μέρες τη βδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ο αριθμός των επισκεπτών μας συνεχώς αυξάνεται και πολύ σύντομα θα κληθούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την υπηρεσία μας, αλλά και να εργαστούμε πιο οργανωμένα και πιο έντονα. Η παράλληλη αύξηση του αριθμού των εθελοντών, συνεργατών, που εισέρχονται στην οικογένεια του Εσταυρωμένου, με σκοπό να βοηθήσουν το έργο του, είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, σεβασμότητε, που μας χαροποιεί πολύ. Η παρουσία και άλλων αδελφών στον χώρο της Διακονίας θα βοηθήσει τόσο στην αύξηση των ημερών εξυπηρέτησης του κοινού, όσο και στη μείωση του κόπου των εθελοντών, αφού μοιράζεται η εργασία σε περισσότερα χέρια. Να σημειώσουμε δε πως η Διακονία παρέμεινε ανοιχτή και το καλοκαίρι, εξυπηρετώντας πολλούς συνανθρώπους μας. Μακάρι αυτός ο ζήλος να παραμείνει στις ψυχές όλων μας, για να δοξάζεται ο Τριαδικός Θεός και να παρηγορούνται συνανθρωποί μας. Κατά κοινή ομολογία, η Διακονία μας έχει ανάγκη πολλών βελτιώσεων ακόμη. Το επίπεδο εξυπηρέτησης του κοινού θεωρείται ικανοποιητικό, αλλά πιστεύουμε πως μετά την εμπειρία των 2 ετών θα πρέπει κάποια θέματα να μελετηθούν καλύτερα και ίσως κάποια άλλα να αλλάξουν ριζικά. Για το λόγο αυτό θα μας επιτρέψετε να κάνουμε κάποιες προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία της Διακονίας και αν συμφωνείτε, να τις εφαρμόσουμε για τη νέα εργοστολική χρονιά. Αγαπητοί και αγαπητές, συνεργάτες και συνεργάτες, για να επιτύχουμε το σκοπό μας, θα πρέπει πάνω απ' όλα να παραμείνουμε ενωμένοι και αγαπημένοι, έχοντας υπόψη πως δεν εκπροσωπούμε τον εαυτό μας, αλλά την τοπική μας Εκκλησία. Η γνώμη του κάθε συνεργάτη μας είναι σεβαστή και λαμβάνεται υπόψη κατά τις συνάξεις μας. Όταν όμως όλοι μαζί αποφασίζουμε κάποιους κανονισμούς λειτουργίας, θα πρέπει να υπακούσουμε σε αυτούς για να μην υπάρχουν προβλήματα και αταξίες. Θα ισχύσει το ίδιο πρόγραμμα λειτουργίας του σταθμού μέχρι νεωτέρας ενημερώσεως. Όσοι άποροι επισκέπτες μας έχουν προσκομίσει το ενημερωτικό έγγραφο από την ενορία τους ή από άλλη εκκλησιαστική υπηρεσία, δεν χρειάζεται να προσκομίσουν εκ νέου άλλο. Ήδη έχουμε δημιουργήσει ειδικές καρτέλες με τα αναγκαία στοιχεία του κάθε απόρου και παρακολουθούμε την συχνότητα των επισκέψεων. Θα πρέπει να ελέγχεται καλύτερα η ποσότητα των ειδών που λαμβάνουν οι ενδεείς από τους πάγκους της Διακονίας,
όπως επίσης και η συχνότητα των επισκέψεών τους. Στο θέμα αυτό θα πρέπει να βοηθήσουν κυρίως οι άντρες εθελοντές. Η εμπειρία των 2 ετών μας έχει διδάξει το εξής. Δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να επισκέπτονται τη διακονία οι συστηματικοί επισκέπτες μία φορά το μήνα. Ίσως θα ήταν πιο λογικό να πραγματοποιούν επισκέψεις ανά 2 μήνες. Προτείνουμε αυτό το μέτρο να ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2013. Δεν θα επιτρέπουμε σε κανέναν επισκέπτη να λαμβάνει μεγάλες ποσότητες ενδυμάτων. Θα επιλέγει μόνο όσα χρειάζεται για τα μέλη της οικογένειάς του. Ο υπεύθυνος που καταγράφει τα ονοματεπώνυμα των επισκεπτών μας στο βιβλίο κίνησης της διακονίας θα πρέπει να τους ενημερώνει και για την ημερομηνία της μιλατικής τους επίσκεψης. Κατά καιρούς, όταν συγκεντρώνονται πολλά είδη προσφορών, θα πρέπει να δημιουργούμε κάποια έκτακτη ομάδα εθελοντών που θα αναλαμβάνει την τακτοποίηση των ειδών στα ράφια ή σε κατοικιβώτια. Το ίδιο θα ισχύσει και για την δημιουργία θεμάτων για τις φυλακές κλπ. Την ενημέρωση των εθελοντών θα πραγματοποιεί με ευθύνη του ο κύριος Πανταζής Γερμάνης μετά από εντολή του υπευθύνου της διακονίας. Βεβαίως, οι υπεύθυνοι εθελοντές της κάθε ομάδος έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να προσφέρουν κάποια είδη και σε έκτακτα περιστατικά που εμφανίζονται κατά καιρούς. Αυτό συμβαίνει κυρίως στην προσέλευση μεταναστών, ίσως και κάποιων άλλων που προσέρχονται για πρώτη φορά αγνοώντας το κανονισμό λειτουργίας υπηρεσίας μας. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως δεν έχουν το συστατικό έγγραφο από την ενορία τους. Αυτοί ας μην φύγουν χωρίς να τους προσφέρετε κάτι. Ενημερώστε τους πως θα πρέπει να προσέλθουν στην ενορία τους ή στον εσταυρωμένο για να παραλάβουν το σχετικό έγγραφο το οποίο θα μας καταθέτουν κατά τη δεύτερη επίσκεψή τους. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και διακριτικοί στην επικοινωνία με τους επισκέπτες και τους λοιπούς συνεργάτες μας. Να μας διακρίνει η ευγένεια, η καλοσύνη και η υπακοή. Όλοι είμαστε αδελφοί εν Χριστώ και συνεργάτες. Ας διαφυλάξουμε τη χριστιανική ατμόσφαιρα που δημιουργήσαμε όλοι μαζί μέχρι τώρα και ας είμαστε προσεκτικοί στις επιθέσεις του πονηρού. Ο φθονερός διάβολος και η ανθρώπινη αδυναμία μπορούν να τεινάξουν στον αέρα ό,τι με κόπο κτίσαμε όλοι μαζί. Εφόσον προκύψει κάτι κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, καλό είναι να μας ενημερώνετε άμεσα για να το αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Οι εθελοντές του Εσταυρωμένου θα εργάζονται στην διακονία μόνο πρωινές ώρες, διότι το απόγευμα, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, γίνονται ραδιοφωνικές εγγραφές των εκπομπών της Ορθοδόξου Μαρτυρίας. Αν υπάρξει ανάγκη από επαγγελματινής εργασίας για τις ανάγκες της διακονίας, θα σας παρακαλέσουμε να μας ενημερώνετε νωρίς. Όλα τα υλικά που υπάρχουν στον χώρο του μελλοντικού ασανσέρ, εκεί μέσα, θα πρέπει να γνωρίζετε πως δεν είναι διαθέσιμα για την καθημερινή μας διακονία. Όλα αυτά είναι καινούργια είδη, ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας και αξιοποιούνται μόνο στις φυλακές και στα κρατητήρια. Δεν πρέπει να ανοίγονται αυτά τα κεβότια παρά μόνο από τον Πρόεδρο του Συλλόγου ή άλλο πρόσωπο που έχει σχετική εντολή. Επίσης, να μην ανοίγουμε κυβότια και άλλες σακούλες που ήδη έχουν επιμεληθεί και συσκευάσει οι εθελοντές της προηγούμενης βάρδιας. Ο κύριος Πανταζής έχει εντολή να ενημερώνεται και να ενημερώνει όλους μας για το κάθε τι που αφορά την διακονία. Μόνο έτσι μπορούμε να φέρουμε εις πέρας μια εργασία που μας ανατίθεται από την τοπική μας εκκλησία. Όλους τους επισκέπτες τους εξυπηρετούμε στον στεγασμένο τόπο της πιλωτής, όπου εκτίθενται όλα τα προς επιλογή είδη. Μην κατεβάζετε στην υπόγεια αίθουσα εδώ δηλαδή κανένα. Αν όμως υπάρξει κάποια σχετική ανάγκη, να σας συνοδεύει τουλάχιστον ένας δεύτερος εθελοντής ή ο κύριος Πανταζής. Αυτό γίνεται κυρίως για τη δική σας ασφάλεια. Στην πιλωτή επίσης λειτουργεί ένα μικρό ψυγείο εντός του οποίου υπάρχει εμφιαλωμένο νερό για τις ομάδες των εθελοντών μας. Μπορείτε ελεύθερα να το χρησιμοποιείτε. Κάποια εθελόντρια ας ετοιμάζει έναν καφέ και ένα νερό για όλους τους συνεργάτες μας. Ο κύριος Πανταζής ας έχει τη μέρημνα της υπάρξεως όλων των υλικών που χρειάζονται.
Κατά καιρούς θα διοργανώνουμε συνάξεις των συνεργατών μας για ενημέρωση και επίλυση προβλημάτων που θα δημιουργούνται. Θα γίνεται η ενημέρωση τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν. Αν κάποιοι εξ ημών επιθυμούν να διακόψουν τη συνεργασία για οποιαδήποτε λόγο, θα τους παρακαλέσουμε να μας ενημερώσουν για να βρούμε άμεσα τους αντικατεστάτες τους. Βεβαίως, αν κάποιος απουσιάζει κατ' επανάληψη στις συνάξεις αυτές, αλλά και στην ομάδα εργασίας, θα υποθέσουμε πως δεν έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη συνεργασία με την Διακονία. Μεγάλο πρόβλημα και αναταραχή μας δημιουργούσε η παρουσία των τσιγκάντων της περιοχής μας. Προ λίγων μηνών προκαλέσαμε μία ευρεία σύσκεψη με πρόεδρο του Μητροπολίτη μας με θέμα το πρόβλημα της παρουσίας και της επικοινωνίας για τους αδελφούς που κατοικούν κυρίως στο Αλιβέρι. Αποφασίστηκε να γίνει ένας κατάλογος με τους απόρους τσιγκάνους με ευθύνη και συνεργασία του προϊσταμένου της Ανωλίας του Αγίου Σπυρίδωνος της Νέας Αιωνίας και του Προέδρου του Συλλόγου των Ρώμων. Μετά από λίγες ημέρες, μας κοινοποιήθηκε ένας μικρός κατάλογος απόρων οικογενειών του Αλιβερίου που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Ξεσηκώθηκαν λοιπόν όλοι οι τσιγκάνοι εναντίον του Προέδρου, ο οποίος έχασε τελικά και τον ύπνο του. Ήρθε πριν λίγες ημέρες στην Διακονία με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Ρώμων της Συνοικίας Αγίας Παρασκευής και μας παρεκάλεσαν και οι δύο να κάνουν μια καινούργια ρύθμιση εξυπηρέτησης όλων αυτών των ανθρώπων. Ζητούν και γραπτό σεβασμιότατε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εκδίδουν με δική τους ευθύνη βεβαιώσεις, τις οποίες θα μας προσκομίζουν οι άπολοι τσιγκάνοι για να εξυπηρετούνται και εκείνοι όπως όλοι οι άλλοι επισκέπτες μας. Ανέλαβαν δε την ευθύνη να έρχονται εκείνοι στη Διακονία για να επιλύουν τα προβλήματα που ίσως εμφανιστούν. Αν δίδει ευλογία ο Σεβασμότατος για το νέο τρόπο συνεργασίας με τους συλλόγους των τσιγκάνων, τότε ας αποφασίσουμε να προσέρχονται κάθε Τρίτη στη Διακονία, επειδή την ημέρα αυτή υπάρχουν περισσότεροι εθελοντές. Τέλος, κάθε Τρίτη θα συνεχίσουμε την τέλεση της Ιεράς Παρακλήσεως στον προστάτη μας, Άγιο Λουκά, την ώρα που εσείς, οι εθελοντές, εργάζεστε εντός της Διακονίας. Η ακολουθία τελείται στο παρεκκλήσιο της Διακονίας. Τελειώνοντας το λόγο, νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα τον Πανάγαθο Θεό για τις πολλές του ευλογίες. Στη συνέχεια τον Μητροπολίτη μας για την αγάπη του, το ενδιαφέρον του και την παρουσία του πάντοτε στις εκδηλώσεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Πατέρα Θεόδωρο, Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής του Παρεκκλησίου των Αγίων Εφραίων, Πορφυρίου και Παϊσίου για τη συνεργασία. Τους καλούς μας συνεργάτες, άνδρες και γυναίκες, τους εθελοντές και τις εθελόδρες της Διακονίας, καθώς και τον συνεργάτη μας κύριο Πανταζή Γερμάνη. Ευχόμαστε ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνει, αγαπητοί μου, υγεία και δύναμη και ο προστάτης μας Άγιος Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας, να σας σκεπάζει με τις πρεσβείες. Καλή και ευλογημένη η Ιεραποστολική χρονιά.